Συμφωνούμε. Και φτάσαμε τώρα στην ώρα να... καλό βράδυ, κύριε Πρόεδρε. Καλό βράδυ σε όλους σας. Καλό βράδυ. Πριν πάμε στο ψήφισμα, το οποίο θα μας διαβάσει η κυρία Βρετού, θα ήθελα... Αποχωρήστε, κύριε Κούπα. Εμείς εδώ συζητήσουμε. Θα ήθελα ένα σχόλιο, έτσι, για λόγο ευθυμίας. Από το νεοσύστατο Δημοτικό Σύμβουλο και Ψυχίατρο, τον κύριο Οικονόμου, να μας πει δύο κουβέντες. Πώς είδε αυτές τις 7 ώρες σήμερα που ήμασταν όλοι μαζί? Κύριε Τσιάπη, εντάξει, είναι εμπεγμός και είναι και ντροπή γενικά και είναι και βαθιά αντιδημοκρατικό αυτό που κάνετε. Δηλαδή, περιμέναμε όλο το βράδυ εδώ πέρα, γινόταν όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Κάναμε πραγμαχώρηση έναντι στις διαδικασίες. Στο τέλος. Γιατί να αποχωρήσουν όλοι και να γίνεται ολόκληρο ζήτημα για το αν δεν κατατεθεί ένα ψήφισμα ή για το αν θα εκφράσει κάποιος την άποψή του. Κόψατε μια γένεια και ξεχάσατε τη δημοκρατική σας ιδιότητα. Ψηφίσαμε και δημοκρατικά όλοι αποφασίσαμε να ψηφιστεί στο τέλος. Έχετε τον λόγο για το ψήφισμα, λοιπόν. Είναι το πρόβλημά σας. Δεν ψηφίσαμε δημοκρατικά. Θέλετε να βάλουμε VAR. Κύριε Τσιάπη, η διαδικασία έλεγε... Δεν είμαι ο κύριος Τσιάπης, είμαι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Τσιάπη, θα με λέτε, θα με λέτε όταν θα συναντηθούμε. Ωραία, κύριε πρόεδρε, κύριε πρόεδρε. Να σέβεστε τους θεσμούς. Όχι εμένα, τους θεσμούς. Ο πρώτος που δεν σέβεστε είστε εσείς. Κάνετε μεγάλο λάθος. Ωραία, η διαδικασία είναι συγκεκριμένη. Δημοκρατικότατα ψηφίσαμε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και αποφασίσαμε δημοκρατικότατα να συναδελφοί, το συζητήσουμε. Εσείς μου λέτε να ντρέπομαι. Θα συζητήσετε όλοι αυτό το θέμα. Τι βλέπω ότι συνεχώς 3 χρόνια είμαστε εδώ. Κυρία μου, ούτε πλάκα κάνουμε, ούτε μισθό παίρνουμε, αν θέλετε να ξέρετε. Γεια σας, μη χαρά σας, δεν καταλαβαίνω. Αυτό που σας λέω να μάθετε να ακούτε και να σέβεστε. Σας ακούω προσεκτικά εδώ και πολλές φορές. Και τη διαδρομή μου, ακούστε, μη διακόπτετε, σοβαρευτείτε επιτέλους. Και την ηλικία μου και την προσωπική και πολιτική και κοινωνική και επαγγελματική και καλλιτεχνική μου σταδιοδρομία. Σοβαρευτείτε. Πήραμε απόφαση δημοκρατικά. Πήραμε απόφαση, ό,τι και να πείτε, πήραμε απόφαση δημοκρατικά. Ανά, πρόεδρε και Ιωάννα. Πέστε το πρόεδρε θα συζητήσουμε. Σεβαστείτε τη δημοκρατία. Πέστε τη δημοκρατία. Πέστε το ψήφισμά σας, κυρία μου. Εσείς δεν τη σέβεστε. Πέστε το ψήφισμά σας. Ψηφίσαμε δημοκρατικά να έρθει στο τέλος συνεδρίας. Πέστε το λοιπόν, κυρία μου. Το ψήφισμα. Πρόεδρε, εγώ τώρα ηγέννη, αποχωρώ, δεν θέλω καθόλου να μιλήσω. Κυρία μου, εγώ δεν μπαίνω στη λογική ποιος θα συμμετάσχει και ποιος θα αποχωρήσει. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει αυτό που νομίζει. Εγώ είμαι υποχρεωμένος βάσει των δημοκρατικών διαδικασιών και των αποφάσεων που πήραμε να συζητήσουμε το ψήφισμα. Το λόγο έχει η κυρία Βρετού. Σας ακούμε. Ωραία, σε αν μια πόλη ανάποδα, το ψήφισμα το έχουμε στείλει. Ψήφισμα αλληλεγγύη, ψήφισμα που είναι έκκληση προς τον Δουσού. Διαβάζω ακριβώς όπως είναι ο τίτλος. Έκκληση προς τον Δουσού για τη ζωή του κρατουμένου απεργού πείνας Δημήτρη Κουφοντίνας, ο οποίος σήμερα διανύει την 50η μέρα της απεργίας. Ολοκληρώσατε? Όχι, κύριε Τσιάπη, είχα ένα πρόβλημα με τη σύνδεση. Συγγνώμη. Πρόεδρο, παρακαλώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Μάλλον, Παναγιώτη, εντάξει. Εντάξει, οκ. Τσιάπη, θα με λέτε στο μαγαζί που τα δάκια θα ψωνίζετε. Παρακαλώ. Καταθέσαμε ψήφισμα το οποίο το έχετε όλοι στα mail σας. Θέλω απλά να πάρω 3 λεπτά για να εξηγήσω τους λόγους για τον οποίο καταθέτουμε αυτό το ψήφισμα. Τα έχετε. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καταρχάς, το δικαίωμα, το αίτημα μάλλον, του απεργού πείνας Δημήτρη Κουφοντίνα είναι καθόλου νόμιμο με βάση το νόμο 4760 κάθετος 2020, τον οποίο ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με βάση τον οποίο ο Δημήτρης Κουφοντίνας πρέπει να μεταχθεί στις φυλακές Κορυδαλλού και συγκεκριμένα
στην αντιτρομοκρατική πτέρυγα του υπογείου των γυναικείων φυλακών. Ο νόμος με γραμματική διατύπωση λέει ότι ο κρατούμενος επαναμετάγεται στο κατάστημα κράτησης από το οποίο αρχικά μετήχθη. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση, αυτό το πράγμα δεν έγινε. Δηλαδή, ο νόμος που ψηφίστηκε για τον ίδιο δεν εφαρμόστηκε από την κυβέρνηση που τον ψήφισε. Και ο κρατούμενος οδηγήθηκε στις φυλακές Δομοκού με απόφαση της διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής και της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών. Το νόμιμο δικαίωμα όχι μόνο του συγκεκριμένου κρατούμενου, αλλά και οποιοδήποτε κρατουμένου ήταν στη θέση του, θα ήταν το εξής. Ότι έπρεπε να του υποβληθούν τα απαραίτητα έγγραφα της μεταγωγής για να μπορεί να τα προσβάλλει με νομικό τρόπο. Παρά τις συστάσεις που έγιναν στο συνήγορο του πολίτη, ποτέ δεν χορηγήθηκε κανένα έγγραφο και αυτή η πρωτοφανής έλλειψη νομιμότητας και διαφάνειας είχε σαν αποτέλεσμα και τη σφοδρότητα της αντίδρασης. Με το αποτέλεσμα να είναι ότι αυτή τη στιγμή η ζωή του κρατουμένου βρίσκεται σε κίνδυνο. Οπότε καταθέτουμε αυτό το ψήφισμα για να κάνουμε έκκληση προς το Δυσσού. Γιατί θεωρούμε ότι η ανθρώπινη ζωή είναι το ανώτερο ένομο αγαθό του πολιτισμού μας. Εάν ένας απεργός πείνας πεθάνει στην Ελλάδα του 2021, η χώρα μας παραβιάζει διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες για τα ανθρώπινα και θα είμαστε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα τα τελευταία 40 χρόνια που θα βάλει το όνομά της δίπλα στην Αγγλία της Θάτσερ. Από τότε έχουμε να έχουμε νεκρό απεργοπείνα. Επίσης θέλω να πω ότι η αναγκαστική σίτιση με βάση το διεθνές νομικό πλαίσιο για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί βασανιστήριο και κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από τα ιδεολογικά του και τα πολιτικά του πιστεύω, αλλά και την ποινική του κατάσταση, έχει δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του σώματός του. Τέλος, κάνουμε έκκληση γιατί θεωρούμε ότι το κράτος δικαίου πρέπει να ισχύει για όλους και όχι να λειτουργεί à la carte. Όλοι οι πολίτες, είτε είμαστε εντός φυλακής είτε εκτός, είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο. Και αυτοί που αποφασίζουν για τα αδικήματα τα οποία έχουμε κάνει, η αρμόδια εξουσία είναι η δικαστική εξουσία. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ελληνική δικαιοσύνη έχει αποφασίσει τελεσίδικα και για τον κρατούμενο και για τις πράξεις τις οποίες έχει κάνει. Το θέμα, η αλήθεια είναι ότι έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις το τελευταίο διάστημα, γιατί τα πράγματα έχουν φτάσει στα άκρα και άνθρωποι του πνεύματος των γραμμάτων, της τέχνης αλλά και της πολιτικής, ακόμα και από το στρατόπεδο της κυβέρνησης, έχουν εκφράσει δημόσια τη στήριξή τους στο δίκαιο αίτημα του απεργού πείνας. Πριν 2 μέρες, 1000 δικηγόροι από όλη την Ελλάδα κατέθεσαν ψήφισμα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων έβγαλε ανακοίνωση η οποία κάνει έκκληση στην πολιτεία να αλλάξει αυτή την αδιάλακτη στάση της. Καταλήγω και κλείνω. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Ακριβώς επειδή επικαλούμε το κράτος δικαίου και επικαλούμε αυτό για να στηρίξετε το ψήφισμα, γιατί θεωρώ ότι τυχόν επιμονή της κυβέρνησης σε αυτή την αδιάλακτη στάση της σημαίνει τα εξής πράγματα. Σημαίνει καταρχάς ότι η εκτελεστική εξουσία της χώρας παραβιάζει τη δικαστική εξουσία η οποία έχει καταδικάσει αμετάκλητα για τις πράξεις του τον κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι ότι αν αυτό συμβεί θεωρούμε δεδομένο ότι μάλλον για να εφαρμόζονται τα δικαιώματα, τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα, κάποιοι μας ζητάνε πιστοποιητικά πολιτικών φραγμάτων και δηλώσεις μεταγγελίας. Είμαι η κυρία Βρετού, δεν είμαι η κυρία Βρετού. Κυρία Βρετού, συγγνώμη. Ωραία. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό πρώτον δεν πρέπει να γίνει, γιατί είναι παραβίαση της απόφασης της ελληνικής δικαιοσύνης. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να ζητούνται πιστοποιητικά για τα πολιτικά φρονήματα το 2021 και θεωρούμε ότι αν αυτό γίνει, θα αποτελέσει αυταρχική τομή για την ελληνική πολιτεία και θα είναι στην ουσία μια άρρητη επιβολή της θανατικής ποινής η οποία στη χώρα μας έχει καταργηθεί από την περίοδο της Χούντας και η τελευταία φορά που εφαρμόστηκε ήταν το 1972. Εντάξει, κυρία Βρετού, προνάμε στην ψηφοφορία. Όχι, κύριε Πρόεδρε, όχι, μισό λεπτάκι. Θέλω να κάνω μια δήλωση. Ναι, κύριε Κουτελάκη. Η παράταξή μας. Ναι. Η παράταξή μας για αυτό το θέμα κάνει την εξής πολιτική δήλωση. Είμαστε υπέρ της δίκαιης αντιμετώπισης
όλο τον κρατουμένο σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας. Μάλιστα. Η καταπάτηση δικαιωμάτων κρατουμένων έρχεται σε πλήρη και κατάφορη αντίθεση με τον νομικό πολιτισμό που διέπει το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας. Ο κίνδυνος της ζωής του οποιοδήποτε κρατούμενου και η πιθανή κατάληξή του ως αποτέλεσμα αντίδρασής του στην καταπάτηση των δικαιωμάτων του, όποιος κι αν είναι αυτός, μας βρίσκει αντίθετος. Η δημοκρατία διαφέρει από τα ανελεύθερα καθεστώτα και από το γεγονός ότι σέβεται τα δικαιώματα ακόμα και των αντιπάλων της. Αυτή είναι η πολιτική μας δήλωση και με αυτή τοποθετήσαμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Περνάμε σε ονομαστική ψηφοφορία. Θέλω... Κύριε Πρόεδρε, μόνο για 2 λεπτά 3 θέλω να κάνω την τοποθέτηση. Ναι, κάντε και εσείς και περνάμε μετά σε ονομαστική ψηφοφορία. Χωρίς να θέλω να δικήσω τους συναδέλφους, ενώ αυτούς τους αποχωρήσαντες, αυτό το ψήφισμα και συγχαρητήρια σε αυτούς που κάθεται. Ο καθένας, κύριε Παυλόπουλε, επιτρέψτε μου και εμένα, ο καθένας παίρνει την απόφαση για τον εαυτό του, για την αποχώρησή του. Για αυτό που θα δηλώσω. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Όχι, όχι, έχετε πολύ δίκιο. Δεν θα μιλήσω καθόλου για αυτό. Θέλω να πω ότι όποιος είναι εδώ, μάλλον έχει αντιληφθεί το τι θα ψηφίσουμε. Με ποια έννοια. Ότι εμείς εδώ έχουμε να ψηφίσουμε για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα ενός κρατούμενου και όχι να βγάλουμε την απόφαση να τον καταδικάσουμε, γιατί έχει ήδη καταδικαστεί για τις πράξεις του. Και άρα αυτό δείχνει και το επίπεδο της δημοκρατίας μας, πώς αντιμετωπίζουμε και του πολιτισμού μας, που έλεγε ο συνάδελφός μου πριν. Ωραία. Και το επίπεδο της κοινωνίας μας και πώς αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους και δεν τους ρίχνουμε στον κεάβα. Το επίπεδο λοιπόν της δημοκρατίας μας και η εφαρμογή τήρηση των νόμων είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτό ψηφίζουμε σήμερα εδώ. Εμείς θα υπερψηφίσουμε το ψήφισμα της τήρησης ανάποδα. Η ώρα της ψηφοφορίας θα μας τα πείτε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, εγώ σε ευχαριστώ. Ο κύριος Χατζατουριάν. Απόν. Ο κύριος Κρικρής. Απόν. Η κυρία Δελιγιάννη. Η κυρία Δελιγιάννη. Απούσα. Απούσα. Ο κύριος Κονιδάρης. Ο κύριος Κονιδάρης. Απόν. Απόν. Ο κύριος Κούπας. Ο κύριος Κούπας. Απόν. Απόν. Ο κύριος Γιατζίδης. Ο κύριος Γιατζίδης. Απόν. Απόν. Ο κύριος Συρίγος. Ο κύριος Συρίγος. Απόν. Ο κύριος Κλειδόπουλος. Απόν. Κλείστε τα μικρόφωνα. Τα μικρόφωνα κλείστε. Η κυρία Καριοφίλη. Απόν. Απούσα. Ο κύριος Δημάκης. Ο κύριος Δημάκης. Απόν. Απόν. Ο κύριος Κωνσταντινίδης. Ο κύριος Κωνσταντινίδης. Απούσα. Απόν. Ναι. Ο κύριος Ζαβός. Ο κύριος Ζαβός. Απόν. Ο κύριος Νασιμπιάν. Ο κύριος Νασιμπιάν. Απόν. Απόν. Ο κύριος Οικονόμου. Ο κύριος Οικονόμου. Απόν. Ο κύριος Οικονόμου Δημήτρης. Ναι, ναι, ναι. Απόν. Συνεχίζουμε. Κύριος ο κύριος Κουτελάκης. Κύριε Πρόεδρε, ο Δήμαρχος είναι παρόν. Ναι. Οκ. Okay. Εμείς ψηφίζουμε τη δήλωσή μας. Τοποθετούμαστε με τη δήλωσή μας. Όταν λέτε εσείς προσωπικά. Εγώ προσωπικά θα ρωτήσετε τους υπόλοιπους συναδέλφους. Ναι, ναι, βέβαια. Ο κύριος Κουτελάκης, λοιπόν, τη δήλωσή του. Συνεχίζουμε. Η κυρία Ιακουβάκη. Πρόεδρε, πρόεδρε, ένα δευτερόλεπτο. Το αυτό του κυρίου Κουτελάκη. Κυρία Ιακουβάκη, το αυτό. Πρόεδρε, πρόεδρε, μισό λεπτό. Έχουμε ψηφοφορία, παρακαλώ, μη διακοπή. Ναι, ναι, διαδικαστικό όμως τώρα, γιατί αυτό προέκυψε τώρα. Δεν είναι σαφές από την αρχή. Όταν ότι υπάρχουν δύο αντιπαραθετικά ψηφίσματα. Κυρία Αγγελίδου. Κυρία Αγγελίδου. Πρόεδρε, πρόεδρε, γιατί η διαδικασία, σας παρακαλώ. Κύριε Παντό, έχουμε ξεκινήσει στις 26 του μηνός και τώρα είναι 27. Πρόεδρε, όμως δεν ήταν σαφές από την αρχή ότι έχουμε δύο διαφορετικά ψηφίσματα να διαλέξουμε. Τώρα μας προέκυψε. Ούτε εσείς νομίζω ότι έχετε καταλάβει. Δεν το βάζω σαν ψήφισμα. Έχετε το χρόνο. Βάζω σαν δήλωση και το σκεφτούμαστε με τη δήλωση. Είστε μορφωμένος, έξυπνος άνθρωπος, ευέλικτος και μπορείτε να ψηφίσετε ένα από τα δύο ή κανένα από τα δύο. Ό,τι θέλετε. Ναι, λέω ότι... ο Γιώργος λέει τώρα κάτι άλλο. Λέει ότι δεν αυτή ψηφίζει. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κρίμα της ιδίας δεκτού. Επ' αυτού ψηφίζουμε. Ο κύριος Κουτελάκης έκανε μια δήλωση. Okay, και οι συνάδελφοί του ψηφίζουν τη δήλωσή του. Όχι το ψήφισμα της κυρίας Βρετού. Τώρα το κατάλαβα. Το ψήφισμα της κυρίας Βρετού.
Δεν ψηφίζει ο κύριος Κουταλάκης το ψήφισμα της κυρίας Βρετού. Κύριε Οικονομού, μην κάνουμε διάλογο. Έκανε δήλωση ο κύριος Κουταλάκης. Κατάλαβα, το εξήγησε. Και ψηφίζει τη δήλωσή του. Είμαστε άνθρωποι μεγάλοι, καταλαβαίνόμαστε. Ζητά όμως, κύριε Τσιάπη, αν δεν θα κάνει τη δήλωση ο κύριος Κουταλάκης, έπρεπε να την κάνει εκ των προτέρων πριν θέσετε το θέμα σε ψηφοφορία. Ψηφίσετε, κύριε Οικονομού, εσύ. Το τέλο την έκανε. Λοιπόν, συνεχίστε. Έγινε κατανοητό. Εξήγησε ο Γιώργος, κατάλαβα τι συμβαίνει. Ο κύριος Μάτζιος. Απόν. Τη δήλωση του κυρίου Κουταλάκη. Η κυρία Αγγελίδου δεν ψήφισε. Η κυρία Αγγελίδου. Ο κύριος Σερβίνο. Ένα λεπτάκι. Η κυρία Αγγελίδου δεν ψήφισε. Ψηφίζω το ίδιο με τον κύριο Κουταλάκη με την επισήμανση ότι πρέπει να υπερασπίζουμε το ίδιο με τα δικαιώματα των κρατουμένων και τα δικαιώματα των θυμάτων και τα δικαιώματα τα συνταγματικά των Ελλήνων πολιτών όταν αυτά πάνωψαν καταπατώνται. Ο κύριος Σουρβίνος. Και ο κύριος Μάτζιος, να το βάλατε τον κύριο Μάτζιο. Κύριο Σουρβίνο. Το ίδιο με τον κύριο Κουταλάκη. Το ίδιο με τον κύριο Κουταλάκη. Συνεχίστε. Ωραία, ο κύριε Κουταλάκη. Το ίδιο με τον κύριο Κουταλάκη. Η κυρία Γαλανοπούλου. Μαζί με το ψήφισμα και τη δήλωση. Ψηφίζω μαζί τη ψήφιση. Α, και τα δύο. Ψήφισμα. Και το ένα και το άλλο. Ναι. Η κυρία Γαλανοπούλου και τα δύο. Κυρία Κασίμη. Η κυρία Κασίμη. Για, αφήστε να πει ο καθένας. Η κυρία Κασίμη. Ακούσα. Ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Συμπληρωματικά με την επεξηγηματική δήλωση του κύριου Κουταλάκη και με βάση τις αρχές του διαφωτισμού. Και τα δύο. Ένα λεπτό μιλάω και με βάση τις αρχές του ουμανισμού και του διαφωτισμού και της δημοκρατίας ψηφίζω το ψήφισμα. Το ψήφισμα. Το ψήφισμα, όχι του κύριου Κουταλάκη, το ψήφισμα. Ναι. Όχι, είπα με την επεξηματική δήλωση του κύριου Κουταλάκη. Άρα και τα δύο. Ο κύριος Φερεντίνος. Απών. Απών. Συνεχίστε. Ο κύριος Λαρίσης. Ο κύριος Λαρίσης. Απών. Ο κύριος Κουτάς. Απών. Ο κύριος Αρδιανός. Απών. Απών. Ο κύριος Καρυπινός. Απών. Απών. Κυρία Καραγιάννη. Ακούσα. Κλείστε τα μικρόφωνα, συνάδελφοι. Ο κύριος Παυλόπουλος. Ακούγεστε. Ο κύριος Παυλόπουλος. Ναι στο ψήφισμα. Ναι στο ψήφισμα. Ναι. Ο κύριε Βαμβουρέλη. Το ψήφισμα. Το ψήφισμα. Ο κύριος Μουζάλας. Στο ψήφισμα. Κύριος Πάντος. Ναι, στο ψήφισμα. Κυρία Κωνσταντινίδου. Ομοίως. Ο κύριος Κιουλάνης. Στο ψήφισμα, αλλά με μια μικρή διευκρίνηση. Πρόκειται για αυθαίρετη μεταχείριση σε βάρος ενός κρατουμένου. Τη γνώμη μας για τον Κουφοντίνα και όλους αυτούς και για τις πράξεις του και πώς αυτές αξιοποιήθηκαν για να συγκοφαντηθεί ο λαός. Τι ξέρετε. Ευχαριστώ. Ωραία. Ναι, κύριε. Η κυρία Βρετού. Η κυρία Βρετού. Το ψήφισμα. Η κυρία Αυγαία. Το ψήφισμα. Το ψήφισμα, η κυρία Βρετού. Και ο κύριος Οικονόμου. Το ψήφισμα και με τη συμπλήρωση ότι εδώ σήμερα ψηφίζουμε για την αξιοπρέπεια της ανθρώπου, για την ίδια την ανθρώπινη ζωή και για την αξιοπρέπειά της. Εντάξει, κύριε. Δεν θα γίνουμε Τουρκία. Δεν θα γίνουμε Τουρκία. Συμφωνώ. Λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να ψηφίσω κι εγώ. Μπορώ να ψηφίσω κι εγώ, κυρία. Ναι, κύριε. Ήρθε η ώρα μου. Εγώ λοιπόν συντάσσουμε με την ανακοίνωση του Συλλόγου Δικαστών και Εισαγγελέων με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γιατί έχω απεριόριστη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Κάτι θα ξέρει κι αυτή από εμάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι ότι το ψήφισμα έχει πάρει πόσο ψήφι το ψήφισμα. Κύριε Πρόεδρε. Ναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ψήφους πήρε το ψήφισμα. Του κυρίου Κουταλάκη πήρε η δήλωση. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 7 του κυρίου Κουταλάκη. 8, 8, 8. Αναπώντες. Πέρασε λοιπόν το ψήφισμα. Ναι, βεβαίως. Με 10 ψήφους. Σας ευχαριστώ πολύ όλους σας. Καληνύχτα σε όλους. Καληνύχτα. Να είναι επί των παρόντων. Γι' αυτό πέρασε. Είναι επί των παρόντων. Και την άλλη φορά να τελειώνουμε την ίδια μέρα το Συμβούλιο και όχι την επόμενη. Σας ευχαριστώ. Θα σας και λίγο τα θέματα, Πρόεδρος.